Χαίρετε. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 27 Αυγούστου 2020 και χθες μου έφερε η Κυριακή από το ταχυδρομείο αυτό το συστημένο φάκελο, το οποίο δεν τον έχω ανοίξει ακόμη και θα τον ανοίξω τώρα μπροστά σας. Εν τω μεταξύ προβληματιζόμουν, όχι για πολύ, για το αν θα έπρεπε να ξανανοίξω φάκελο μπροστά στον κόσμο και να πω ευχαριστώ στις φίλες που μου στέλνουν τα δώρα τους. Αντιλαμβάνεστε, λόγω κάποιων πρόσφατων έτσι βλακωδών σχολείων ότι κάποιους ανθρώπους τους προωθώ και ότι δείχνω ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποιους επειδή μου κάνουν δώρα και σε κάποιους άλλους όχι, αλλά σκέφτηκα ότι δεν υποκύπτουμε στις απόψεις που έχουν οι άλλοι για μας και ούτε ακολουθούμε τη δική τους αφήγηση για το ποιοι είμαστε. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος δωροδοκούμε. Δεν θα αγαπήσω ή θα εκτιμήσω κάποιον άνθρωπο περισσότερο επειδή μου κάνει ένα δώρο. Δεν θα είμαι όμως και αχάριστη όταν κάποιος μου κάνει ένα δώρο να μην πω το ευχαριστώ. Και ο τρόπος που οι YouTubers λένε δημόσια το ευχαριστώ είναι με το να ανοίξουν το δώρο. Λοιπόν, αυτός ο φάκελος έρχεται από τη Λίμνο. Τώρα τον άνοιξα, είδατε ότι το έσκισα και φαντάζομαι ότι θα έχει μέσα, λέει διαχειρό Σέβας, σίγουρα έχει μέσα κόσμημα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ω, τι ωραία, wow. Έχει μέσα πολύ ωραία. Και μέσα αυτά τα ωραία σκουλαρίκια. Δεν έχω φορέσει. Και είναι και κλειστά. Δεν έχω φορέσει σκουλαρίκια τώρα για να τα βάλω αυτά. Πώς τα ανοίγουμε. Και θα διαβάσω και ποιος το στείλει. Τη Λίμνο. Εν τω μεταξύ, σας λέω τώρα ότι έχω φτιάξει ένα βίντεο προηγουμένως, το οποίο έχει πάρα πολύ ωραίο θέμα. Αχ, τι ωραία που είναι. Α, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι κομψό τεχνήματα. Είναι πολύ όμορφα. Α, και έχουν και αυτό το ιδιαίτερο κούμπομα. Τώρα δεν θα καταφέρω εγώ να φορέσω αυτό το κούμπομα. Τώρα να δούμε. Σας λέω ότι έχω φτιάξει ένα βίντεο για έναν άνδρα νεότερο, ο οποίος έχει σχέση με μεγαλύτερη γυναίκα πανδρεμένη, το οποίο το έφτιαξα, βασικά τώρα πριν λίγο το έχω ανεβάσει στο YouTube, ακόμη δεν είναι δημόσιο, το έφτιαξα χθες. Και το πρώτο μισό του βίντεο δεν έχει καλό ήχο. Φαίνεται ότι είχε φύγει από τη θέση του το μικρόφωνο. Επειδή όμως είχα έμπνευση την ώρα που το έκανα. Ωραία δεν είναι. Επειδή είχα έμπνευση την ώρα που το έκανα, δεν ήθελα να το ξανακάνω. Οπότε έχω περάσει από το λογισμικό που διορθώνει το βίντεο, εκείνο το βίντεο μερικές φορές. Άρα στην αρχή ακούγεται λίγο περίεργος ο ήχος. Νομίζω όμως ότι ακούγεται. Είναι αυτά που είναι στρογγυλό το κούμπομα και έρχεται πίσω. Αχ, τι ωραία που είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία και ευχαριστώ πολύ. Είναι κομψά. Είναι κομψότατα. Πάρα πολύ ωραία. Και τι άλλο έχει μέσα. Αυτό πρέπει να αγκολιέ. Ω, πολύ ωραία. Είναι ένα μεταγιόν. Μεταγιόν δεν είναι αυτό. Δεν λέγεται μεταγιόν. Το οποίο δεν κάνει για τα βίντεό μας γιατί είναι μακρύ. Μπορώ όμως να το φορέσω όταν θα πάω κάπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε τι λέει. Τι λέει το χαρτάκι. Με έχετε κάνει λουσού. Αγαπημένη μου Θέκλα, με πολύ αγάπη σου στέλνω αυτό το δώρο. Να είσαι πάντα καλά, γερή και να χαίρεσαι αυτούς που αγαπάς. Σε φιλώ από το νησί του Ηφαίστου, Αθανασία. Αθανασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία και τα σκουλαρίκια. Και το κολιέ, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έτσι αποφάσισα και είναι διαχειρός Σέβας, λέει handmade, Μυρίνα Λίμνος. Πολύ ωραία κοσμήματα αυτά. Να δείξουμε και το όνομα της κοπέλας που τα φτιάχνει για όσους ενδιαφέρονται. Όπως σας είπα και προηγουμένως, έχω σκεφτεί να τα δείξω, να μην τα δείξω, να ευχαριστήσω δημόσια την Αθανασία που μου τα στείλε. Και είπα ναι, θα τα δείξω και θα ευχαριστήσω. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχω θετικά συναισθήματα και δεν αγαπάω τους ανθρώπους
που δεν έτυχε να μου στείλουν δώρα ή που δεν μπόρεσαν να μου στείλουν δώρα, χωρίς να σημαίνει πως είναι απαραίτητο. Τι ωραία που είναι, τι ωραία που είναι η αλυσίδα. Χωρίς να σημαίνει πως είναι απαραίτητο ότι όλοι πρέπει να μου στείλουν δώρα ή χωρίς να σημαίνει ότι δωροδοκούμε και αν κάποιος μου στείλει δώρα, κλέβει μία θέση στην καρδιά μου. Επειδή έγιναν αυτά τα χαζά σχόλια πρόσφατα, μεταξύ το έχω ψάξει λίγο το θέμα και δεν είναι πολλοί αυτοί που τα γράφουν, είναι μεμονωμένες περιστατικά, τα οποία φτιάχνουν καινούργια προφίλ. Θυμάστε το live που κάναμε για το να ξανασυστηθούμε και ότι δεν είμαστε στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία αυτό το πράγμα. Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και εδώ, και παίρνω αφορμή τώρα το δώρο που μου στείλε Θανασία από τη Λίμνο για να κάνω αυτή τη συζήτηση, ότι όταν τα παιδιά είναι μικρά, όταν είναι στην βρεφική ηλικία, στην νηπιακή ηλικία κυρίως, έχουν ένα εγωκεντρισμό, ο οποίος είναι φυσιολογικός για εκείνες τις ηλικίες. Θέλουν τη μαμά μόνο για τα ίδια. Γι' αυτό το λόγο και όταν γεννιέται ένα παιδάκι σε μια οικογένεια που ήδη υπάρχει μεγαλύτερο αδερφάκι, είναι πολύ φυσικό και επόμενο το αδερφάκι να ζηλέψει και να βασανιστεί από την άφιξη του νέου μωρού, γιατί φυσικά υποθέτει, με ένα φυσικό τρόπο υποθέτει ότι πλέον θα χάσει τους γονείς του επειδή θα πρέπει να τους μοιράζεται. Τα παιδιά τα μικρά, τα νήπια, ακόμη δεν έχουν την εγκεφαλική ανάπτυξη ώστε να μπορούν να αντιληφθούν σύνθετες έννοιες, όπως τον καταμερισμό της αγάπης. Η αγάπη όταν μοιράζεται δεν λιγοστεύει, αυγαταίνει. Δηλαδή όσο περισσότερους ανθρώπους αγαπάμε, τόσο περισσότερο τους αγαπάμε όλους. Η αγάπη είναι ένα συνέσθημα, το οποίο δεν είναι υλιστικό, δεν είναι ματεριαλιστικό. Είναι ένα συνέσθημα το οποίο ανάγεται στη σφαίρα της πνευματικότητος. Η αγάπη ως επιδίωξη, ως τρόπος ζωής, ως εμπειρία, μας φέρνει πιο κοντά στο θείο. Είτε είμαστε θρήσκοι είτε όχι, γιατί η πνευματικότητα δεν περιορίζεται μόνο σε ανθρώπους που ακολουθούν κάποια θρησκεία, επεκτείνεται και σε ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να μάθουν τον εαυτό τους, ψάχνουν να έρθουν πιο κοντά στη φύση τους, πιο κοντά στη ζωή κλπ. Όσο πιο πολύ πλησιάζουμε το θείο, τόσο ανοίγει η καρδιά μας και τόσο περισσότερους ανθρώπους μπορούμε να αγαπήσουμε. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει τον ήπιο. Δεν μπορεί να το καταλάβει το μικρό το παιδί που η εγκεφαλική του ανάπτυξη είναι περιορισμένη. Εμείς οι ενήλικες όμως μπορούμε, καλλιεργώντας τη συναισθηματική μας νοημοσύνη και καλλιεργώντας την αυτογνωσία μας, να καταλάβουμε ότι μπορεί μια φίλη μας ή ένα πρόσωπο που εμείς αγαπάμε και θέλουμε να είμαστε στη ζωή του, μπορεί να αγαπάει και άλλους ανθρώπους, αλλά αυτό να μην μειώνει την αγάπη που έχει προς εμάς. Ο μόνος χώρος στον οποίο η αγάπη όταν μοιράζεται δεν αυγαταίνει αλλά λιγοστεύει είναι ο ερωτικός χώρος. Στις ερωτικές σχέσεις που με βάση την κουλτούρα μας και τον πολιτισμό μας έχουν κυρίως μονογαμική φύση. Εκτός από τις ερωτικές σχέσεις, σε όλων των άλλων ειδών τις ανθρώπινες σχέσεις, οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να αγαπήσουν πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα. Και όσο περισσότερους ανθρώπους αγαπάνε και εκτιμάνε, τόσο καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα τους αγαπάνε όλους. Άρα δεν είναι θέμα διαγωνισμού ποιον θα αγαπήσει η Θέκλα για παράδειγμα περισσότερο, ποιον θα εκτιμήσει περισσότερο ή σε ποιον θα δείξει την ευνοιά της και σε ποιον δεν θα δείξει την ευνοιά της. Δηλαδή κάθε φορά που γίνεται ένα live ή ένα βίντεο και αναφέρω κάποιο όνομα, είτε γιατί μου έχει στείλει κάποιο δώρο, είτε γιατί έχω μιλήσει με εκείνο το πρόσωπο και ξέρω την ιστορία του και ίσως έχουμε δουλέψει μαζί και στο παρελθόν, μιλάω τώρα γενικά, και δείξω χαρά που βλέπω εκείνο το πρόσωπο στο live, δεν σημαίνει ότι λυπάμαι, ότι δεν χαίρομαι το ίδιο για τους υπόλοιπους που είναι στο live. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι κοιτάζω όλα τα σχόλια, όλα τα σχόλια. Οποιοδήποτε σχόλιο γραφτεί κάτω από βίντεο στο κανάλι μας το διαβάζω. Είτε έρχεται από κάποιον που είναι συνδρομητής και συμμετέχει στη συμμετοχή, είτε έρχεται από κάποιον ο οποίος δεν συμμετέχει στη συμμετοχή. Και νομίζω ότι όσοι είναι ακριβοδίκαιοι και έχουν καλή κρίση, θα έχουν παρατηρήσει ότι από τον Ιανουάριο και μετά, που μπήκε η προαιρετική λειτουργία της συμμετοχής,
ότι δεν έχω σταματήσει να δείχνω προσοχή και ενδιαφέρον σε όλους τους ανθρώπους. Εάν από το Γενάρη που μπήκε η λειτουργία της συμμετοχής με βλέπατε να απαντάω μόνο στα σχόλια όσων ανθρώπων είναι στη συμμετοχή ή να ασχολούμαι με τα σχόλια και να μετριάζω τα σχόλια μόνο όσων ανθρώπων είναι στη συμμετοχή, να πείτε. Αυτή είναι άδικη. Μόνο όποιος έχει μπει στη συμμετοχή ασχολείται με αυτό. Δεν συμβαίνει όμως αυτό το πράγμα. Φυσικά, το ξαναλέω, είναι ελάχιστοι άνθρωποι που έχουν αυτές τις απόψεις. Ένα-δύο πρόσωπα τα οποία φτιάχνουν συνέχεια καινούργια προφίλ, αλλά τους ευχαριστώ για το δώρο που μας έκαναν, που μας έδωσαν την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα για το ότι η αγάπη όταν μοιράζεται αυγαταίνει και γίνεται περισσότερη για όλους. Ευχαριστώ πολύ την Αθανασία από τη Λίμνο και για αυτό το ωραίο το κολιέ που μου έχει στείλει και για τα σκουλαρίκια. Να είστε καλά και σας αγαπώ πάρα πολύ και σας ξαναλέω το βίντεο νεότερος άνδρας με μεγαλύτερη γυναίκα. Δεν έχει πολύ καλό ήχο στην αρχή, το γνωρίζω, αλλά ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω. Θα το δείτε μέσα στο Σαββατοκύριακο το βίντεο. Φιλιά!